Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε, καλά? Εντάξει, τους ακροατές σας. Πώς ξεκινήσαμε, πώς πήγαμε στο ξεκίνημα λοιπόν, κύριε Αποστόλου? Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα καλά. Ναι. Κύριε Νατσούλη, και ήταν καλό το ξεκίνημα. Ναι. Το πρωί, επευκαιρία να σας πω, είχε επισκεφτεί το δεύτερο λύκειο. Επισκεφτήκαμε με τον κύριο Μαρδί, τον περιφερειακό διευθυντή, το εκστασικό κέντρο στο δεύτερο λύκειο, πρώτο λύκειο. Ναι. Είδαμε και εμείς, επευκαιρία πήγαμε και στο διπλανό το σχολείο, το τρίτο λύκειο με το Εσπερινό που δίνουν μαζί. Τα παιδιά μπήκανε με σειρά, δόθηκαν οι οδηγίες. Υπάρχουν τα αντισηπτικά, όπως είπαμε, σε κάθε χώρο και παντού, με συνεχείς οδηγίες από τους καθηγητές των επιτροπών εκεί. Προσπαθούν τα παιδιά και ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Δεν είχαμε προβλήματα μέχρι στιγμής. Τα θέματα ήρθαν κανονικά στην ώρα τους, αρκετά καλά, θα έλεγα, πολύ εγκαίρως. Δόθηκαν οι οδηγίες και στα παιδιά και για τα θέματα. Τώρα ακόμα δεν τελείωσαν, γράφουν ακόμα τα παιδιά. Στις 10 ήταν η ώρα της αρχής αποχώρησης, αλλά ακόμα συνεχίζουν. Δηλαδή όπου να, δηλαδή ως κατά τις 12 η ώρα, νομίζω σε όλα τα λύκεια είναι το όριο λήξης. Θα μας ενημερώσουν σε λίγο οι επιτροπές. Γιατί δεν έχουν, ναι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα όλα τα παιδιά. Όχι, όχι, δεν τελείωσε. Κανένα λύκειο δεν τελείωσε. Κανένα λύκειο δεν μας πήρε να μας πει ότι έληξε, έφυγε και το τελευταίο παιδί. Άρα μέχρι τελευταία στιγμή τα παιδιά προσπαθούν. Θετικό αυτό, να κάνουν την καλύτερη. Πώς τους φάνηκε το θέμα, κύριε Αποστόλου? Δηλαδή τα παιδιά ξεκινούν και όλοι μας κάθε φορά που υπάρχει έκθεση ασχολούμαστε με το θέμα της έκθεσης. Ναι. Φέτος τα βιβλία, ο ελεύθερος χρόνος, αλλά προέκυψε, δεν ξέρω αν το έχετε δει ήδη, προέκυψαν και κάποιες διαμαρτυρίες ότι το συγκεκριμένο θέμα ή μάλλον έλεγα κάποια υποενότητα του θέματος. Ναι, το τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα ουσιαστικά ακουμπάει τα προσωπικά δεδομένα. Το είδατε? Σε ποιο αναφέρεις τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι στο θέμα με την ποίηση. Ναι. Και έχουν βγει ήδη δικηγόροι από ό,τι καταλαβαίνω και έχουν αναπτύξει το σκεπτικό τους γύρω από αυτήν την υπόθεση. Ότι αυτή η παράγραφος, αυτό το ερώτημα των Πανελλήνων σήμερα αγγίζει τα προσωπικά δεδομένα. Να σας πω, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το λέει. Έλενα, μπορείς να μας βοηθήσεις? Πάντως τα θέματα τα μπορούσαμε να πούμε πάντως ότι ήταν βατά. Ναι. Έτσι, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενα. Μπορεί να μην περιμέναμε κάτι έτσι βατό θέμα με το διάβασμα και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Όσο αφορά τη φιλαναγνωσία, ναι, επίσης που δόθηκε με το παλαιό σύστημα. Η σύμβολη των βιβλίων γενικά έχει σχέση με το βιβλίο και το διάβασμα. Ναι, ναι, ναι. Που μπορούσε ο καθένας, θεωρώ, μαθητής να γράψει. Έχει ο καθένας είτε και προσωπικά βιώματα, αλλά ακόμα και να μην είχε κάποιος μαθητής προσωπικά βιώματα, άμεση σχέση, δηλαδή πολύ καλή σχέση με το διάβασμα και το βιβλίο. Με αυτά που όλοι ξέρουμε και ακούμε, μπορούσαμε, δηλαδή, θεωρώ, μπορούσαν οι μαθητές να καθίσουν να γράψουν. Τώρα σε αυτό που λέτε, πείτε μου Αν μπορέσουμε να το ξαναβρούμε λίγο το κείμενο, γιατί το είχαμε δει κάπου, το διαβάσαμε νωρίτερα. Ότι, το νόημα ποιο είναι όμως, Έλενα, για να πούμε τον κύριο Αποστόλου? Υπήρχε ερώτηση σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με την ποίηση. Ναι. Και υπήρχε η παρατήρηση από δικηγόρους ότι επεμβαίνει στα προσωπικά δεδομένα του και στην. Τι αρέσει δηλαδή στα παιδιά. Και στην οικογενειακή ζωή του κάθε παιδιού. Ο καθένας μπορεί να βρει ορισμένα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνω ακριβώς πώς το συνδέουν οι νομικοί τώρα, οι δικηγόροι με αυτό, αλλά για να το λένε μπορεί ότι να υπάρχει. Δεν πρέπει κάτι, να ξέρεις ότι εγώ μ' αρέσει η ποίηση. Τόσο απλά. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να φτάσουν μέχρι εκεί τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή αν μ' αρέσει ή όχι η ποίηση. Ξέρω, τι να πω τώρα. Να σας πω τώρα. Μα και το διάβασμα, αν πείτε έτσι, και εμένα, αν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι προσωπικό δεδομένο. Με αυτή τη λογική δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ναι. Τώρα να μην φτάσουμε ίσως και σε νομικά θέματα, δεν γνωρίζω και προσωπικά, δεν έχω αντίληψη νομικής, ναι, νομικής βάσης πάνω σε αυτό. Τώρα για να αναφέρθηκε κάτι, τι να σας πω. Να μην πάρω πάντως, δεν θέλω να πάρω θέση πάνω σε αυτό. Οι δικηγόροι γιατί, προφανώς, ναι, και αυτοί θέλουν να πούν την άποψή τους, τη λένε, τη δημοσιοποίησαν και υπάρχει μήπως, αν κρυθεί τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω, υπάρχει και κάποιο θέμα με τις εξετάσεις, δηλαδή γίνεται και θέμα.
Δηλαδή πάει νομίζω, παραπέρα. Από τη στιγμή που ούτε παρατηρήσεις είχαν αυτά, γιατί το Υπουργείο τα μαθαίνει γρήγορα τις αντιδράσεις αυτές. Ναι. Δεν είχαμε κάποια οδηγία να έχουμε παραλάβει. Ή αφαιρέστε το συγκεκριμένο θέμα, ούτε τίποτα. Ναι. Όχι. Ούτε από τα εξεταστικά κέντρα, ούτε από κάπου αλλού. Έτσι, ούτε λοιπόν ήρθε και από το Υπουργείο κάποια οδηγία κάτι να διατροποποιήσουμε. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο στα πόσα παιδιά έδωσαν τελικά σήμερα. Πόσοι είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν, κύριε Αποστόλου, και πόσοι τελικά προσήλθαν, τι αποσύρες είχαν. Ήρθανε 5 παιδιά λιγότερα από όσα είχαν δηλώσει. Μάλιστα. Παρουσιάστηκαν δηλαδή και έγραψαν 333 παιδιά. Πέντε παιδιά απουσίασαν. Δεν είναι παράξενο το νούμερο. Συνήθως πάντα κάποια παιδιά απουσιάζουν για κάποιους λόγους, έτσι. Ναι, αυτό θα φανεί εντάξει στην συνέχεια. Αν κάποιο ήταν από θέμα υγείας, θα πρέπει η διαδικασία να ακολουθεί για να μπορέσει να φέρει τα δικαιολογητικά, να κάνει έτσι για να πάει στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αύριο μπαίνουν στη μάχη τα ΕΠΑΛ. Αύριο τα ΕΠΑΛ, ναι, με το καλό. Με το καλό και για τα. Με το ίδιο μάθημα, νομίζω, έτσι. Με την έκθεση και πάλι. Με το ίδιο μάθημα, ναι. Και την Τετάρτη επιστρέφουμε και πάλι για τα ΑΓΕΛ. Και τα ΝΑΠΑΛΗΝ. Ναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη, λοιπόν. Ναι. Μακάρι να πάνε τα πράγματα έτσι όπως ξεκινάνε, να μην έχουμε θέματα, προβλήματα και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί, να πούμε λίγο τώρα και για τους. Οι επιτηρητές όλοι είναι. Ας το πούμε ανήσυχοι να πάνε όλα καλά τα πράγματα λόγω των καταστάσεων. Τώρα, διευκρινίστε μας και κάτι ακόμη. Σήμερα επιτηρητές ή μαθητές εμφανίστηκαν και με μάσκες ή όλοι ήταν, θα λέγαμε. Δεν είδα κάποιο μαθητή εκεί που πήγα στα Λύκια και Νατσούλη, δεν είδα κάποιο μαθητή με μάσκα. Όλοι τώρα, αν υπήρχαν και δεν τους έτυχα να τους κοιτάξω εγώ, να τους βρω εγώ, να τους δω, δεν ξέρω. Γιατί ήμουν και σε κάποια απόσταση κάποια στιγμή. Κατάλαβα. Ναι, δε. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκαν τους κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά, τα παιδιά πραγματικά να έγραψαν καλά σήμερα, να γράψουν καλά και τις επόμενες μέρες. Είναι οι δύο εβδομάδες οι σημαντικότερες μέχρι τώρα επαναλαμβάνουν τη ζωή τους. Γιατί, σίγουρα αυτό που λέμε, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, θα τους δοθούν σε και όχι μόνο αυτό. Ευκαιρίες, ακόμη αλλά και μακάρι να τα καταφέρουν από την αρχή, να πετύχουν αυτό που θέλουν. Το όνειρό τους, αν είναι μια πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, σπουδές. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πάντα είναι ένα στόχος, αλλά άμα δείτε και τις στατιστικές όμως, θα δείτε εκεί, δεν τις θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω και τα νούμερα, πόσοι από αυτούς που σπουδάζουν ένα αντικείμενο τελικά ακολουθούν και το επάγγελμά του. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ σπάνια. Επίσης μπορεί να συμβαίνει και αυτό, δηλαδή να μην ακολουθείς αυτό που είναι σπουδάζεις. Τα δεδομένα αυτά μας μαρτυρούν πολλά και πράγματι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς πτυχιούχους, αλλά σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με τον αριθμό του πληθυσμού, αλλά δεν ασχολούνται πράγματι μεγάλος αριθμός με το πτυχίο, με την ειδικότητα που ακολούθησαν και σπούδασαν. Τι να πω, λοιπόν. Εύχομαι πάντως αυτό που σπουδάζεις αυτό να ακολουθείς, γιατί υποτίθεται ότι αυτό που σπούδασες είναι αυτό που αγαπούσες. Αυτό που επέλεξες, που διάλεξες, που αγάπησες. Ναι. Καμιά φορά όμως έρχονται και τυχαία. Βάζεις όλο το μηχανογραφικό και όπου κάτσει μπήλια. Εκεί τα πράγματα μάλλον κατά 99% δεν θα ακολουθήσει αυτό που γι' αυτό και κάποια παιδιά βλέπουμε επαναλαμβάνουν. Δηλαδή μπορεί να περάσουν μια σχολή γιατί δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα μόρια τη σχολή που επιθυμούσαν, που ήταν σε υψηλότερη βάση. Γι' αυτό και ξαναδίνουν εξετάσεις. Όπως και πάλι φέτος είχαμε κάποια παιδιά που δίνουν επανάληψη, δίνουν ξανά για δεύτερη φορά, μπορεί και τρίτη, δεν ξέρω. Πώς είναι αυτά τα παιδιά, όντως. Δεν είναι πολλά, είναι μικρός, πολύ μικρός αριθμός. Ξαναδίνουν εξετάσεις, έτσι. Δεν είναι πολλά τα παιδιά. Δεν είναι πολλά, αλλά πάντως υπάρχουν πάντα και αυτά κάθε χρόνο που προσπαθούν για να πετύχουν το κάτι καλύτερο. Είτε δεν έχουν περάσει την πρώτη φορά, είτε γιατί πέρασαν κάπου και θέλουν να ξαναδώσουν για να πετύχουν κάποια άλλη σχολή που είχαν στις βλέψεις τους. Δεν υπάρχει, λέει εδώ και ένα μήνυμα, και ένας σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. Ίσως αυτό λείπει πραγματικά και τι ανάγκες έχει η αγορά κάθε φορά. Αλλά δεν ξέρω γιατί μπορείς να προβλέψεις για το τι ανάγκες θα έχει η αγορά μετά από 4-5 χρόνια. Μπορεί να πει άλλο να πει ότι είναι και εύκολο. Πάντως υπάρχουν οι συμβουλευτικές εκεί στα Λύκια, το ΚΕΣΥ, και συμβουλεύει τα παιδιά και ήδη έχουν αρχίσει εδώ και 2 εβδομάδες που ανοίξαμε. Δηλαδή πηγαίνουν συχνά και γονείς και μαθητές και συμβουλεύονται, μιλάνε, παίρνουν ιδέες και οδηγίες για το τι μπορούν να ακολουθήσουν για να βοηθούν και στο μηχανογραφικό τους, εννοείται, αργότερα. Και όπου μπορούμε βοηθάμε, εννοείται.
ό,τι γνωρίζουμε. Γιατί ίσως θα πρέπει να γίνεται ένας άλλος προσανατολισμός και προγραμματισμός. Δηλαδή το κράτος να λέει τι έχει ανάγκη για να ξέρουν και οι σχολές τι να παίρνουν και τι κόσμο να παίρνουν. Να υπάρξει και από εκεί ένας προγραμματισμός. Εκεί είναι μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί βλέπετε, ακούγονται και πολλά, ας πούμε, το να επιλέγει, ας πούμε, και το πανεπιστήμιο, τον αριθμό των μαθητών, των υποψηφίων που θα πούνε στη σχολή, να διαλέγουν ίσως και τα μαθήματα που θα εξετάζονται, κοιτάζουν πότε πρέπει να αλλάξουν και κατευθύνσεις, ειδικότητες, να μην βγαίνουν συνέχεια οι ίδιες ειδικότητες. Εντάξει, αυτά είναι ένα τεράστιο θέμα, το κοιτάζουν σίγουρα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, μια και είστε εδώ καθηγητής και τα λοιπά. Γιατί το κράτος πρέπει να παίρνει άλλους 1000 υποψήφιους καθηγητές την ώρα που για καθηγητές υπάρχει απόθεμα για τα επόμενα 100 χρόνια? Ναι. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Γιατί δεν υπάρχει? Σημαντικό, ναι. Αντιστοίχως για όλες τις δουλειές φυσικά. Ναι. Κάπου εκεί νομίζω ότι έχουμε μπερδευτεί. Κάπου εκεί, κάπου δεν τα πάμε καλά και αυτό πρέπει να διορθωθεί με κάποιον τρόπο. Είναι αυτό δύσκολο. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, γιατί δεν μπορείς να αποκλείσεις και κάποιον που θέλει να σπουδάσει. Σωστά. Σε μια ειδικότητα που υπάρχει πληθώρα από φίλους στην αγορά, ο άλλος θέλει να σπουδάσει αυτό, δεν μπορείς και να τον αποκλείσεις. Δεν σημαίνει απλώς απαραίτητα, γιατί αυτό έχουμε συνδεδεμένο στην Ελλάδα ίσως, ότι κάποιος που θα σπουδάσει σε τριτοβάθμια πρέπει οπωσδήποτε και να μπει στο δημόσιο ίσως ή σε κάποια δουλειά με αυτή την ειδικότητα. Ωραία. Καλό είναι αυτό που λέμε, αλλά αυτό που είπα το προηγούμενο, δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας στην εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα με αυτή την ειδικότητα. Είναι ότι δεν υπάρχουν και η μεγάλη βιομηχανική εδώ παραγωγή για την απορρόφηση όλο αυτό και να απορροφηθούν οι απόφοιτοι, κάτι που θα ήταν το ιδανικότερο, γιατί μόνο το δημόσιο πόσο να απορροφήσει, πόσο να καλύψει παιδιά που τελειώνουν και μια σχολή και ένα πτυχίο και δεν μπορούν να βρουν τη δουλειά τους, γι' αυτό και αναγκάζονται βέβαια και πάνε σε Ναι. άλλα επαγγέλματα, κάποιες απασχολήσεις που δεν είναι αυτό που σπούδασαν. Κύριε Αποστόλου, την Τετάρτη τα ξαναλέμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία ξανά στα παιδιά. Καλή επιτυχία πραγματικά.